Λιντόρα Κουτροκόη, ο Ντίνος Χιωμόπουλος, συνεργάτες του Γιώργου Παπαδάκη και η Σταματίνα Τσιντσιλή είναι τα τρία επικρατέστερα ονόματα, σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες του Σταρ, που παίρνουν τη σκυτάλη της καλοκαιρινής πρωινής εκπομπής του Αντένα από 2 Ιουλίου. Ακούω ό,τι ακούτε κι εσείς προς το παρόν. Ούτως ή άλλως, ακόμη βρισκόμαστε στην πρωινή εκπομπή μαζί με τον Γιώργο τον Παπαδάκη. Κάθε πρόταση είναι καλή όταν γίνεται. Οπότε είναι μια τιμητική πρόταση να σου γίνει το να παρουσιάζεις μια τέτοια εκπομπή. Έχει γίνει κάποια συζήτηση? Δεν έχει γίνει συζήτηση. Πάντως θα το ήθελες. Δεν λες όχι σε τέτοιες δουλειές. Δηλαδή νομίζω ότι επειδή γνωριζόμαστε και χρόνια στο ρεπορτάζ, όταν εξελίσσεται έτσι η δουλειά σου, νομίζω σκέφτεσαι πολύ σοβαρά αυτές τις προτάσεις. Η άποψη του Γιώργου Παπαδάκη μετράει πολύ και σήμερα το πρωί ο παρουσιαστής μέσα από την εκπομπή του έδωσε το χρήσμα στους δύο δημοσιογράφους της ομάδας του. Εδώ θα είσαι το καλοκαίρι εσύ με τον Τίνο και θα του λέτε μέχρι πότε υπάρχει προθεσμία. Εγώ δεν θα είμαι εδώ. Το μόνο που ξέρω είναι ότι δεν θα είμαι εγώ. Εκείνο που ξέρω είναι ότι θα είσαστε εσείς. Και δεν το λέω με. Δεν θα είμαι εγώ. Θα έχω άδεια! Γιατί εδώ κινδυνεύεις και τι λες. 1η Σεπτεμβρίου, μάλιστα, η συνεργάτη του Γιώργου Παπαδάκη έχει προγραμματίσει το γάμο της στην Κρήτη και όπως φαίνεται η επιλογή του νηφικού θα γίνει στα διαλύματα της εκπομπής που θα προβάλλεται 7 με 11 κάθε πρωί στα πρότυπα του περσινού Ελάτε. Θα παντρευτείς. Θα παντρευτώ, ναι, αυτό είναι σίγουρο. Γι' αυτό μπορώ να σας απαντήσω, θα παντρευτώ. 1η Σεπτέμβρη είναι. Εντάξει, νομίζω θα προλάβω, δεν θα έχω πρόβλημα. Σίγουρα εγώ, ακόμη και να ήξερα κάτι, δεν θα μπορούσα να το αποκαλύψω πριν το αποκαλύψει η διοίκηση του σταθμού, η υπεύθυνη του σταθμού. Την ίδια στιγμή, οι φήμες για επιστροφή της Ισης Χριστίδου στον Αλφα όλο και φουντώνουν. Η παρουσιάστρια υποδέχτηκε το πρωί με μια μεγάλη αγκαλιά και όλο υπονοούμενα την Αταλία Γερμανού. Υπάρχει ένα κενό στο πρόγραμμα του Αλφα εμφανές. Πού είναι η διαφορά από το περσινό πρόγραμμα, που είναι το πρώτο πρωινό πρόγραμμα ψυχαγωγικό που έχουν τα υπόλοιπα κανάλια. Σου έλεγε να μεταφερθείς λοιπόν σε εκείνη τη ζώνη, στο καθημερινό πρωινό, θα το έκανες? Νομίζω πως δεν έχω τα κότσια να κάνω καθημερινό πρωινό. Αυτό είναι κάτι που έχει άλλες απαιτήσεις. Υπάρχει ένα σύννεφο γενικά από το τι γίνεται στον Αλφα ακριβώς, έρχονται, φεύγουν, έρχεται κόσμος, φεύγει κόσμος. Δεν ξέρω τι ξέρετε και τι δεν ξέρετε, αν έχετε συζητήσει για την επόμενη χρονιά. Τελικές συζητήσεις δεν έχουν γίνει με την έννοια να έχουν υπογραφεί τα συμβόλαια. Έχουν γίνει κάποιες θετικές συζητήσεις. Οι εκλογές έγιναν και μέσα στις επόμενες μέρες για κάποιους θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει και το θολό τηλεοπτικό τοπίο.